Κυρίες και κύριοι, έχω τον κύριο Τσούκαλη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΔΗΜΑΡ. Κύριε Τσούκαλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δράκα. Καλησπέρα σας. Ένα πρώτο σχόλιο για το λυπηρό και ατυχές αποτέλεσμα. Σας φέρνει σε νέες διαδικασίες εντός του κόμματος. Θα υπάρξει θέμα, όπως άκουσα το πρωί από ένα συνάδελφό σας στο κόμμα, να διευκολύνει ο κύριος Κουβέλης την κατάσταση με κάποιες πρωτοβουλίες. Θα υπάρξει περίπτωση να έχετε συνεργασία με άλλα κομμάτια της κεντροαριστεράς? Μου δίνετε ένα στίγμα αν θέλετε αυτή την ώρα. Είναι γεγονός κύριε Τράγκα ότι η επόμενη μέρα των εκλογών δεν βρίσκει τη Δημοκρατική Αριστερά στη θέση την οποία θα ήθελε. Αντιθέτως μπορώ να σας πω ότι το αποτέλεσμα είναι άκρος αρνητικό. Τόσο αρνητικό που δυσκολεύει πάρα πολύ τις πρωτοβουλίες που θέλαμε να πάρουμε σε σχέση με την συγκρότηση του χώρου. Πλέον η ενασχόλησή μας, η αποκλειστική, θα είναι, από ό,τι καταλαβαίνετε, το πώς θα αποτιμήσουμε αυτό το πολύ σκληρό αποτέλεσμα, τι ακριβώς έφταξε και να, αν θέλετε, και να ενδοσκοπήσουμε στο κατά πόσο πλέον το μήνυμα των εκλογών και του ελληνικού λαού είναι μία αναστρέψιμο. Πέστε μου κάτι, ο κύριος Κουβέλης, όταν λέμε απέτυχε ένα κόμμα, απέτυχε το πρόγραμμά του και απέτυχαν και οι θέσεις του αρχηγού του. Ο κύριος Κουβέλης δεν έγινε πιστικός, θα το πω έτσι, πολύ απλά, κομψά, ότι δεν έγινε πιστικός. Ο κύριος Κουβέλης προτίθεται αυτή την ώρα να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες, να φύγει από την αρχηγία, να βρει έναν άλλον αρχηγό να τα βρείτε? Υπάρχει κάτι στον ορίζοντα ή είναι πρόωρο? Κοιτάξτε, τα ερωτήματα που θέτετε είναι τα συνήθη σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Και οι πολίτες έχουν συνηθίσει σε κάθε φορά που υπάρχει μία αποτυχία να ακολουθεί και μία παρέτηση. Στο χώρο της αριστεράς, οι παρετήσεις ή οποιασδήποτε άλλες διεργασίες ή και αλλαγών πολιτικές δεν γίνονται το βράδυ των εκλογών, ούτε εν θερμό. Έχουμε κάποιες διαδικασίες να ακολουθήσουμε. Εγώ να σας θυμίσω απλώς ότι η πολιτική που ασκήθηκε τους τελευταίους μήνες είναι η πολιτική που εγκρίθηκε με συντηρητική πλειοψηφία στο πρόσφατο συνεδριό μας το Δεκέμβριο του 2013. Μάλιστα. Τώρα στο κατά πόσο ο κύριος Κουβέλης, ο πρόεδρός μας, εξέφρασε σωστά, τη μετέδωσε με τον τρόπο που χρειαζόταν ή όχι, αυτό θα είναι αποτέλεσμα διεργασιών. Οι διεργασίες έχουν ξεκινήσει. Δεν θα θέλαμε να υπάρχουν αυτές οι διεργασίες. Δυστυχώς τα κόμματα δεν υπάρχουν απλώς και μόνο για να αναπαράγονται. Τα κόμματα υπάρχουν για να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Ο λαός κρίνει και αποφασίζει το κατά πόσο είναι χρήσιμα ή όχι. Και από σήμερα και από εκεί και πέρα οι ίδιοι θα αποφασίσουν στο κατά πόσο η Δημοκρατική Αριστερά η έκφραση της, αυτού του ιστορικού ρεύματος της ανανεωτικής αριστεράς με όλους αυτούς τους ιστορικούς ηγέτες χρειάζεται ή δεν χρειάζεται στη σύγχρονη πολιτική σκηνή. Λοιπόν, θα περιμένουμε πρωτοβουλίες των στελεχών της Δημοκρατικής Αριστεράς να μάθουμε τελικά τι θα γίνει αυτό το κόμμα πλέον. Θα το περιμένουμε. Είναι αυτονόητο, κύριε. Να είστε καλά, κύριε Τράγκα. Σας ευχαριστώ.